θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη συμμετοχή σας σήμερα σε αυτή εδώ τη δημιουργική συζήτηση στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου για την ενημέρωση των ζητημάτων, των διεκδικήσεων και των ετοιμάτων των εργαζομένων στο νοσοκομείο, τις δύο γιατρούς, την ανθ, αναισθησιολόγο, την ε, Αλεξάνδρα, επίσης από τη διευθύντρια του εργαστηριακού τομέα, ε, την εκπρόσωπο των νοσηλευτών που μίλησε πρώτη και την εκπρόσωπο του κλάδου της καθαριότητας του νοσοκομείου που μίλησε στο τέλος, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που ανέδειξαν ακριβώς είναι τα ζητήματα που έπρεπε, να το πω έτσι απλά, να έχουν λυθεί χτες ή να έχει δρομολογηθεί η λύση τους χτες. Αλλά έστω και σήμερα ή έστω και αύριο, για τους κυβερνώντες που ακούνε, δεν είναι αργά. Αλλά δυστυχώς οι προτεραιότητες που βάζουν είναι άλλες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όπως πάντα, έτσι και σήμερα και το επόμενο διάστημα, ξαναλέω και μετά τις 9 του Ιούνιου, από τις 10 του Ιούνιου και μετά μετά τις ευρωεκλογές, θα είμαστε στο πλευρό σας και μέσα στη Βουλή, αναδεικνύοντας τα αιτήματά σας, τα ζητήματα που θέσατε σήμερα και ό,τι προκύπτει στην πορεία. Θα είμαστε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πιο δυνατοί να παλεύουμε και εκεί τις αντεργατικές, αντιλαϊκές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφοράν, αφορούν πολλές και τον τομέα της υγείας και των νοσοκομείων. Θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή με όλους σας, με το Σωματείο, για να μπορέσουμε να διεκδικούμε, να πιέζουμε όλους αυτούς. Γιατί δυστυχώς τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση που πήγε ένα βήμα παραπέρα την απαξίωση του δημόσιου νοσοκομείου και του Ευαγγελισμού συγκεκριμένα, αλλά συνολικά της δημόσιας υγείας της χώρας. Είναι και οι προηγούμενες, οι οποίες η κάθε μια έβαζε τα δικά της μέτρα, ψήφιζε τους δικούς της αντιλαϊκούς νόμους που έφτασαν σε αυτό το σημείο εδώ να μην υπάρχουν γιατροί, να λείπουν νοσηλευτέ, να λείπει υπόλοιπο προσωπικό από τα νοσοκομεία και να κρατάνε και να περνάνε δύσκολες ώρες πραγματικά, να περνάτε εσείς πρώτα απ' όλα δύσκολες ώρες προσπαθώντας να κάνετε το λειτουργήμά σας, αλλά και αυτό να έχει και επιπτώσεις στους συνανθρώπους μας, στους ασθενείς, σε όλους όσους έρχονται εδώ στο δημόσιο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, χρηματοδότηση γερή, στελέχωση γερή, να καλυφθούν ζητήματα ελήψεων υποδομών, να εξυγχρονιστούν όπου χρειάζεται, οι συμβασιούχοι να γίνουν μόνιμοι, να ενταχθούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό στα βαρέα και ανθιγεινά γιατί τέτοια δουλειά κάνετε και εμείς μαζί με όλα τα υπόλοιπα αιτήματά σας θα είμαστε εδώ. Οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι οργανώσει τα στελέχη και μέλη του θα είναι μπροστά παρόντες στον αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν δώστε μας μεγαλύτερη δύναμη, δώστε δύναμη στο ΚΚΕ έτσι ώστε και εκεί που παίρνονται, ξαναλέω, οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που υλοποιούνται στην Εθνική Βουλή, αλλά και εκεί που ανατρέπονται αυτές στην, πράξη στους δρόμους του αγώνα να είναι πολύ δυνατό, πολύ πιο ψηλά το ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Γεια σας, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Α προχωρήσουμε μπροστά.